Πάμε στην κυρία Αντωνία Γονστάρ. Ερχόμαστε στο Ηράκλειο, καθώς έχουν συγκεντρωθεί ήδη πρώτης ανάγκης για οικογένειες στην Ουκρανία, με κατεύθυνση στην Ουκρανία. Ανθρωπιστική βοήθεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στην κυρία Γονστάρ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Έντονο το ενδιαφέρον να βοηθήσετε κι εσείς από εδώ, από το Ηράκλειο, από την Κρήτη γενικότερα, τις οικογένειές σας στην Ουκρανία. Οι δικοί σας άνθρωποι είναι πάνω. Ναι, έχουμε τις συγγονείς μας στην Ουκρανία και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Επειδή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, τότε οργανώσαμε εδώ το κέντρο βοήθειας και σήμερα έφυγε το πρώτο φορτηγό στην Αθήνα και μετά από την Αθήνα αύριο να φύγει στην Ουκρανία. Τότε μπορούμε να βοηθήσουμε μόνο σε τέτοιο τρόπο. Μάλιστα, βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου. Υπήρξε ένα σημείο όπου Ουκρανοί του Ηρακλείου και όχι μόνο, βέβαια και Έλληνες, σωστά κυρία Αντωνία, έχουν βοηθήσει από το υστέρημά τους πολύ προκειμένου να μεταφερθούν και να δοθούν αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης στην Ουκρανία. Ναι, έρχονται πολλούς Έλληνες στο κέντρο μας και φέρνουν τα πράγματα. Εκεί στη Δουκόσμοφόρ βλέπουμε, κάτω από την πλατεία Ελευθερίας είναι ο δρόμος. Εκεί συγκεντρώθηκαν τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Σωστά, θα υπάρξει και συνέχεια? Όχι, την επόμενη εβδομάδα ο Δήμος του Ηρακλείου μας έδωσε καινούριο γραφείο, πιο μεγάλο, με πάρκινγκ. Είναι στο παλιό ΚΤΕΛ, ναι, στο θεατρικό σταθμό. Και εκεί από την Τρίτη να μαζεύουμε ξανά τα πράγματα από 8.30 μέχρι 6 ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Η οικογένειά σας, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Ντνιπρό. Ναι, η μαμά μου είναι εκεί. Ναι. Εκεί είναι ήσυχα, αλλά το ξέρετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επειδή και έχω και συγγονείς μου στο Κίεβο και αυτοί είναι τώρα στα καταφύγια και φοβούνται να βγουν έξω. Μάλιστα. Σκέφτονται να φύγουν, να εγκαταλείψουν οι δικοί σας άνθρωποι την Ουκρανία ή να παραμείνουν εκεί? Να παραμείνουν εκεί. Αλλά μερικοί φίλοι μου με τα μωρά, με τα παιδιά, από φόβο φύγανε από την Ουκρανία, στην Ρωμανία, στην Πολωνία που είναι κοντά. Αλλά περιμένουν όταν να σταματήσει το πόλεμο να γυρίσουν στα σπίτια τους. Μάλιστα. Γιατί όλοι θέλουν να γυρίσουν. Μάλιστα. Κυρία Αντωνία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη. Εδώ είμαστε όσο μπορούμε και εμείς να επικοινωνούμε και να βοηθήσουμε και την προσπάθειά σας να σταλούν πράγματα ήδη πρώτης ανάγκης στους δικούς σας ανθρώπους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Γεια πολύ. Σας.